Γιώργο Μπόκο, κατάκτησε τον πρώτο νιούτον χωστήρας. Μπορεί να βρεθεί κάτι πίσω στο σκορ, ωστόσο είδαμε ότι είχα την υπομονή και καταφέρει να γυρίσει ένα παιχνίδι το οποίο μοιάζει με τον ήταν ο Παναθηναϊκός είχε φαβορεί ξεκάθαρα εμάς από την αρχή. Αυτό μας άγχωσε αντί να μπούμε πιο χαλαρά στο παιχνίδι. Οπότε βρεθήκαμε να χάνουμε για το πρώτο λεπτό από την πρώτη φάση σχεδόν του Παναθηναϊκού. Με πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, αλλά νομίζω η ποιότητα της σαν ομάδα που έχουμε και η κατώρα μας χωρίζει ήταν αυτή που έγινε το παιχνίδι στο μέρο μας. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στον Παναθηναϊκό που έπαιξε πόσο καλύτερα μπορούσε πιστεύω, αλλά νομίζω ότι αξίζαμε με τις ομάδες με την πορεία που έχουμε κάνει εδώ. Ήταν το κύπελο δικό μας κατά κάποιο τρόπο. Τη φετινή χρονιά ο Φωστέρας μέχρι στιγμής μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές στιγμές. Μέχρι μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Τρέχουμε ένα σερίδι μαζί με το κύπελο 12-12 νίκες. Είμαστε ένα βαθμό πίσω από την κορυφή και έχουμε τα ντέρμπι στην έδρα μας. Ο Φωστέρας πρέπει να είναι κυρίως επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό είναι ο στόχος το καλοκαίρι. Και πιστεύω με την ποδόσφαιρο που έχουμε παίξει έχουμε δείξει ότι έχουμε καταφέρει. Έχουμε κερδίσει τον έτερο διεκδικητή δύο φορές για το θεσμό του κυπέλου. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε στο τέλος. Εμείς θα είμαστε πάντα να γυρίσουμε. Και πού θέλεις να αφιερώσεις αυτήν την κατάκτηση που έχετε? Νομίζω στον κόσμο του Φωστήρα που τα τελευταία χρόνια έχει συνηθίσει την ομάδα από τις επαγγελματικές κατηγορίες να βρίσκεται στη ΔΕΛΤΑ Εθνική και τα προηγούμενα χρόνια να παλεύει για να κρατήσει την κατηγορία. Νομίζω σε αυτόν τον κόσμο που μας έχει στηρίξει από πέρσι και όλα σε αυτή η ομάδα είναι προσπάθεια από την περσινή. Είναι κάθε πιέση προσθέσει και στο καλοκαίρι. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στον κόσμο. Μας ακολουθεί παντού από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο. Σε ευχαριστώ.